Καλησπέρα εδώ από την καρδιά των γεγονότων για τον κορονοϊό, από το Υπουργείο Υγείας. Μόλις ολοκληρώθηκε η επίσημη ενημέρωση από τον καθηγητή κύριο Σωτήρη Τσιόδρα σε σχέση με τα νέα μέτρα που λαμβάνει η χώρα μας και για τον κορονοϊό. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από τα κρούσματα κορονοϊού που αυξάνονται. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στους 45 ανθρώπους που έχουν κορονοϊό στη χώρα μας. Είναι οι 31 που ήδη είχαμε και οι 14 που μόλις μας ανακοινώθηκαν. Να δούμε όμως αναλυτικά ποιοι είναι αυτοί. 11 που βρίσκονταν στην εκδρομή στο Ισραήλ και 3 από τις στενές επαφές. Μας έχουν εξηγήσει από χτες ότι χνηλατούνται οι στενές επαφές των ανθρώπων αυτών οι οποίοι ήταν στο ταξίδι. 400 άνθρωποι είχαν χνηλατηθεί και από αυτές τις επαφές λοιπόν προέκυψαν αυτά τα νέα κρούσματα. Τώρα, μας εξήγησε ότι οι περισσότεροι έχουν ήπια συμπτωματολογία, ωστόσο ο 66χρονος, που είναι το πιο σοβαρό κρούσμα κορονοϊού στη χώρα μας, σήμερα διασωληνώθηκε. Του δίνεται η απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή στο νοσοκομείο του Ρίο. Είναι όλη η εξειδικευμένη ομάδα γιατρών πάνω του και προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατόν. Τώρα, μας είπε μόλις ο καθηγητής ότι μετά από εισήγηση των εμπειρογνωμόνων, που όπως έχουμε πει και στο δελτίο μας, συνεδρίαζαν σήμερα από νωρίς το πρωί, και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εισηγούνται τα μέτρα τα οποία λαμβάνει τελικά η κυβέρνηση. Εισηγήθηκαν λοιπόν να παραταθούν τα μέτρα, όπως και θα γίνει, σε Αχαΐα, Ηλία και Ζάκυνθο, να φτάσουν τις 2 εβδομάδες. Τώρα, αναστέλλονται οι οργανωμένες εκδρομές. Επίσης, ένα μέτρο που μόλις μας ανακοινώθηκε. Όσον αφορά τις αθλητικές ομάδες στους 3 νομούς, θα γίνονται και κλεισμένων των θυρών. Ήταν ένα από τα μέτρα τα οποία συζητούνταν, να λοιπόν που πάρθηκε αυτή η απόφαση. Και παρατείνεται το μέτρο για να μην γίνονται οργανωμένες εκπαιδευτικές εκδρομές και μετά τις 13 Μαρτίου, γιατί τώρα ήταν μέχρι τις 13 Μαρτίου, μας έκανε έκκληση να στηρίξουμε την προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας αλλά και της επιστημονικής κοινότητας να ενημερώνουμε τον κόσμο σωστά, να ζητούμε σε κάθε περίπτωση ψυχραιμία αλλά και το πιο βασικό, να τηρούνται τα μέτρα υγιεινής. Η επιδημία του φόβου, είπε χαρακτηριστικά ο καθηγητής, είναι χειρότερη από τον κορονοϊό. Είμαστε εδώ για το Open Panda, για όλες τις εξελίξεις, τις παρακολουθούμε και θα δούμε σε επόμενη φάση αν έχουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλό κουράγιο.